Έχουμε ευρωεκλογές σε 2-3 μήνες. Και θα έπρεπε θέματα τέτοια και ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία, συγκρίσεις με την υπέροχη Ευρώπη και τις αρχές της και τις αξίες της, να είναι κυριολεκτικά στην πρωτοκαθεδρία. Θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα συζήτησης για όποιον μικροπολιτικά προσεγγίζει την έννοια των εκλογών. Δεν είναι και δεν πρόκειται να είναι. Μιλώντας για την υγεία στις ευρωεκλογές, εγώ θα ασχοληθώ με το παιδί. Πριν φτάσω στο παιδί, θα σας πω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική, ανεξαρτήτως ποσών, τρισεκατομμυρίων, θριάμβων για την τηλεϊατρική, εφευρέθηκε η τηλεϊατρική για να καταργηθεί η ιατρική. Το είναι αλήθεια. Μην ξοδεύουμε λεφτά για την ιατρική. Εφήβρεμε την τηλεϊατρική και πανηγυρίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη. Θα αποφασίζει σε επίπεδο fake news ο γιατρός που θα είναι μέσα σε έναν υπολογιστή. Έχει χαθεί η έννοια της ιατρικής. Γιατί είναι κόστος. Και γιατί η υγεία και η ζωή είναι εμπορευματοποιημένα πράγματα. Ξέρετε ποια είναι η βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα, αλλά στην υγεία γίνεται εξαιρετικά ορατό, κύριε Υπουργέ. Και απευθύνομαι σε άνθρωπο που τα ελληνικά του είναι καλά. Εμφανίζεται το αποτέλεσμα της πολιτικής σας ως αιτία των προβλημάτων. Η πολιτική έχει δημιουργήσει, η καπιταλιστική εμπορευματοποιητική πολιτική έχει δημιουργήσει τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Και έρχεστε εσείς και λέτε ότι αυτό είναι η αιτία του προβλήματος και θα το αντιμετωπίσετε. Ως σωτήρες. Για παράδειγμα, στην πανδημία η Σουηδία έχει όλες και όλες 536 κλίνες. Μεθ. Αυτό υπαγόρευσε την πολιτική της που φαινόταν εξαιρετική και την έχετε και πρότυπο πάνω στην πανδημία. Αν είχε περισσότερες κλίνες, μπορεί να είχε άλλη πολιτική. Α, το ίδιο κάνετε και εδώ. Εγώ θέλω να μιλήσω για τα παιδιά για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Γιατί τα παιδιά είναι αγοραστικά φιλέτο. Φιλέτο. Είναι η αιτία ιατρική για την οποία ο άλλος ξεπουλιέται και συναισθηματικά και πρακτικά και ουσιαστικά. Αισθάνεται εξαιρετικά αδύναμος στον πρώτο ιδιότητα που θα προσφέρει τη λύση που δεν έχει το κρατικό νοσοκομείο. Γιατί είναι το παιδί. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τσιτάτα. Είμαι πολύ κουρασμένη με τα τσιτάτα. Τώρα τελευταία σε αυτή τη Βουλή χρησιμοποιούμε τσιτάτα. Για το παιδί. Ειδικά για το παιδί. Και το μέλλον και το παιδί και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Η πολιτική για το παιδί. Υπάρχει παιδί στην Ελλάδα που είναι άρρωστο. Άμα πάει στα κρατικά νοσοκομεία, Αγία Σοφία, Αγλαία Κυριακού, εδώ που είναι και ο μισός πληθυσμός, πρέπει να περιμένει για μαγνητική τομογραφία κατά μέσον όρο 6 μήνες. Πείτε μου, ποιος από εσάς αντέχει την ιδέα ότι το παιδί του που κάτι έχει, για να το βρούμε με μαγνητική τομογραφία, πρέπει να περιμένει 6 μήνες. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο, παιδών. Σε πολλές επαρχιακές πόλεις, οι παιδίατροι υπάρχουν μόνο μερικές μέρες την εβδομάδα. Και κάνουν 10 ως 15 εφημερίες για να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή, πας στο παιδί σου σε έναν γιατρό εξαντλημένο και κουρασμένο. Εγώ μόνο με νούμερα θα μιλήσω. Παρότι τα συγχαίρομαι, είναι η πρώτη φορά που τα έχω τρομακτική ανάγκη. Δεν γίνεται αλλιώς. Για παιδιά μιλάμε. Σε μια χώρα που καμωνόμαστε ότι θέλουμε μέτρα για την υπογεννητικότητα και διάφορα τέτοια. Πάμε στον παιδόν Αγία Σοφία. Κενά. Σε ανθρώπους. Η ιατρική είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι στα εργαστήρια, η καθαρίστρια, η νοσηλεύτρια, ο νοσηλευτής, ο γιατρός, ο τεχνολόγος. Έχουμε 610 κενά οργανικά. Σε νοσηλευτές και γιατρούς. 320 είναι νοσηλευτές συγκεκριμένα και 61 γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Υπάρχουν τμήματα και κλινικές που λειτουργούν σε επίπεδο απόλυτης διάλυσης. Ενδεικτικά να σας αναφέρω. Η Οριλά και η πλαστική κλινική του Αγίου Σοφία, του Αγία Σοφία, λειτουργούν, κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία μου, με 2-3 γιατρούς, που είναι σκορπισμένες σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Η καρδιοχειρουργική, η παιδική, έχει 2 μόνιμους και έναν επικουρικό. Ενώ είναι το μοναδικό δημόσιο καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στα νεογνά και στις συγγενείς παθήσεις. Η νευροχειρουργική έχει έναν μόνιμο και έναν επικουρικό. Με πλήθος περιστατικών που αντιμετωπίζει. Πείτε μου τώρα, μια γρήπη μπορεί να ταυλιάσει και τους δύο, τι θα κάνετε. Και τι θα κάνουν τα παιδιά. Έναν ιό. Ένα κορονοϊό. Ένα συγκητιακό. Δεν ξέρω εγώ τι με νοιάζει εμένα ποιο είναι. Πάμε στη μεσογειακή ανεμία. Μείζον πρόβλημα. Ωραία. Το μοναδικό παιδιατρικό στην Αττική έχει τεράστιο πρόβλημα. Με τις υπομεταγγίσεις των ασθενών από θαλασσεμία και από άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες με συνέπειες και στο επίπεδο ζωής και στις επιπλοκές και στη διαβίωση.
Αν πάμε στο οριλά του Αγλαία Κυριακού, καλύτερα να μην πάμε. Είναι χρόνια υποστελεχωμένο. Σε κανένα από τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία δεν τοποθετούνται κοχλιακά εμφυτεύματα σε παιδιά που έχουν προβλήματα ακοής. Θέλετε να συνδέσουμε τώρα τα προβλήματα ακοής με τη μάθηση, με την ποιότητα ζωής, με την καθημερινότητα, με τους γονείς. Τι θέλετε να σας πω. Δεν χρειάζεται. Αυτά είναι σχεδόν κατανοητά και από τα παιδιά τα ίδια. Ένα παιδί από την επαρχία πρέπει να ταξιδέψει χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί που πρέπει να χειρουργηθεί. Πάμε στα χειρουργεία. Η πρωινή βάρδια στο Αγία Σοφία έχει 3 ή 4 τραπέζια ανοιχτά κάθε μέρα για τα τακτικά περιστατικά. Τα τραπέζια όμως είναι 9. Έχουμε λίστα αναμονής 1000 παιδιά. Στα τακτικά χειρουργεία, τα παιδικά, στην παιδοχειρουργική, έχουμε 300 παιδιά να χειρουργούνται σήμερα από 800 που χειρουργούνταν πριν από 10 χρόνια. Πώς γίνεται, μωρέ συνάδελφοι, να είναι αυτό πρόοδος? Πώς γίνεται να το βαφτίσουμε αυτό το πράγμα? Αρρωσταίνονται λιγότερα παιδιά? Είμαστε στα σύγκαλά μας. Στο Αγλαία Κυριακού η λίστα αναμονής έχει πάνω από 1000 παιδιά. Λειτουργούν 3 από τα 9 ή και 10 χειρουργικά τραπέζια. Μέχρι το τέλος του 2014 η λίστα των τακτικών χειρουργείων 24 έχει κλείσει, που λέω 14. Το 2024 έχει κλείσει. Ο αριθμός των χειρουργείων έχει μειωθεί στατιστικά επίσημα από 6.000 που ήταν το 2018 ανά έτος σε 2.000 ανά έτος. Οι αναισθησιολόγοι κάνουν 8 εφημερίες το μήνα. Είχε αποφασιστεί να κλείσει, προκυρήσατε θέσεις, φέρατε κόσμο, αγωνίστηκαν οι γιατροί, βγήκανε στον δρόμο, στην αρχή μεταφέρατε κάποιους, μετά προκήρυξατε 2-3 θέσεις εδώ και 2-3 θέσεις εκεί. Υπάρχει τέτοια λίστα αναμονής που, όπως ξέρετε, στον παιδόν τα παιδιά πρέπει να πάνε μέχρι 16 ετών. Περιμένουν τόσο πολύ που γίνονται 16 και δεν μπορούν πια να πάνε στον παιδόν. Και πρέπει να πάνε στον ενηλίκον. Τι στο κόρακα αγάπη για τα παιδιά είναι αυτή? Πού είναι η ιατρική για όλα τούτα? Τι έχει συμβεί? Έχουν εξειδικευτεί. Έχουν φτιάξει κέντρα οι ιδιώτες. Για όσους δεν έχουν λεφτά στην άκρη και πρέπει να περιμένουν στις παιδοχειρουργικές κλινικές, πάνε στον ιδιωτικό τομέα, δανείζονται, ξεπουλάνε σπίτια. Εκεί ο παιδιατρικός πληθυσμός είναι χαρακτηριστικό πόσο φιλέτο είναι. Στις ειδικές θεραπείες, κοιτάξτε τις γειτονιές σας. Θα δείτε ειδικές θεραπείες σε ιδιωτικά κέντρα, ειδικά για τα παιδιά. Νευρογενετικές μεταβολές, νοσήματα γενετικού κύκλου και υλικού. Όλα αυτά τα κάνουν τα ιδιωτικά εργαστήρια έναντι αδρής αμοιβής. Έχουν ξεφυτρώσει σε κάθε γειτονιά και είναι περισσότερα και από τα σουβλατζίδικα και από αυτά που παλιά αγοράζανε χρυσό. Αυτή η πολιτική είναι αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών προτύπων. Στην Αγγλία έχει 2 εκατομμύρια ασθενείς αυτή τη στιγμή, που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχατε πρότυπο, από τους οποίους 390.000 περιμένουν πάνω από ένα χρόνο. Στη Γερμανία αντιστοιχεί 1 νοσηλευτής τη νύχτα για 35 άτομα. Δεν πάει πολύ καιρός που θυμάστε να μεταφέρουν ασθενείς από τη Γερμανία στην Ιταλία με ασθενοφόρα. Για ποια Ιταλία? Στην Ιταλία του Μπέργαμο. Δεν υπάρχει προστασία της υγείας. Μειώνετε τον πληθυσμό για να μοιράσετε τα κέρδη σε λιγότερους. Και αυτό το βαφτίζεται επιτυχία. Πού? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Αξιών, η οποία από εδώ και μπρος θα ασχολείται μόνο με τα όπλα που κατασκευάζει. Αυτό να το χαίρεστε, εμείς δεν πρόκειται να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Θα παλεύουμε για καλύτερη υγεία, για να υπάρχουν μέλλον, να υπάρχει μέλλον για τα παιδιά. Και παιδιά άρρωστα, εγκαταλειμμένα, με ξεπουλημένους γονείς, δεν μπορεί να είναι μέλλον σε αυτόν τον τόπο, μέρες που είναι τώρα και εθνικής γιορτής.